Πάλι εδώ λοιπόν για να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Είναι ο Πρόκοψος Αγγελόπουλος στα διόδια των Αφιδνών. Πρόκοπη, τι κίνηση έχουμε? Πόπη, σιγά σιγά αρχίζει έτσι μια μικρή καθυστέρηση εδώ στα διόδια των Αφιδνών, όπως θα δείτε κι εσείς. Σε μερικές λωρίδες η ανάσχεση είναι περίπου 100 μέτρα, η ουρά που σχηματίζεται από τα αυτοκίνητα. Ανάλογες καθυστερήσεις έχουμε και σε άλλους σταθμούς διοδίων κατά μήκος της Εθνικής Οδούς. Σημαντικότερο το πρόβλημα, όπως μαθαίνουμε, στον 95ο χιλιόμετρο στο νέο σταθμό διοδίων, που είναι μεγαλύτερη η καθυστέρηση. Σιγά σιγά όλο και περισσότεροι Αθηναίοι βγαίνουν στους δρόμους. Επαναλαμβάνουμε, ξαναθυμίζουμε ότι μετά τις 4 η ώρα και μέχρι τις 9 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω του 1,5 τόνου στις εξόδους των Εθνικών Οδών. Βεβαίως προσεκτικά στο δρόμο όλοι, με τις ζώνες ασφαλείας, με τις αποστάσεις ασφαλείας, και νομίζω μάλιστα ότι όλα θα πάνε καλά, Πόπη. Μάλιστα, και στις 3 το μεσημέρι και στις Αφίδνες αλλά και σε άλλες περιοχές με διόδια κάτοικοι θα συγκεντρωθούν για να διαμαρτυρηθούν και θα τραγουδήσουν τα κάλαντα στους διερχόμενους οδηγούς. Να σε ευχαριστήσουμε, Προκόπη. Για πάμε τώρα, αλλάζοντας θέμα, να μιλήσουμε με τον συνάδελφο από τον Αδέσμευτο Τύπο, το Φώτη τον Άκο, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Φώτη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Πόπη, και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά και σε σένα. Και έχουμε τον Μητροπολίτη Γιαλές και Καλαβρή τον Αμβρόσιο, μέσω του blog που διατηρεί στο διαδίκτυο, να κάνει λόγο για κακές συνήθειες που αλλοιώνουν το πνεύμα των Χριστουγέννων στη διάρκεια των εορτών. Δηλαδή, ο Μητροπολίτης Γιαλές Αμβρόσιος, αν και προοδευτικός στα θέματα των νέων τεχνολογιών, καθώς είναι μπλοκέρ εδώ και πολλά χρόνια, στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του που δημοσίευσε και στο προσωπικό της στο Λόγιο, απευθύνεται μάλλον σε ένα συντηρητικό ορθόδοξο κοινό. Θεωρεί ότι για τα Χριστούγεννα το τρίπτυχο για την καλή διαγωγή είναι η νηστεία, ο εκκλησιασμός και επίσης να τρέξουν όλοι οι πιστοί προς εξομολόγηση. Αντίθετα, θεωρεί ως αλλίωση της εορτής των Χριστουγέννων τα ξενόφερτα, όπως υποστηρίζει, τις ξενόφερτες όπως υποστηρίζει συνήθειες, δηλαδή τα ρεβεγιόν, όπου θεωρεί ότι αυτό, ειδικά ας πούμε την παραμονή των Χριστουγέννων, δεν είναι και τόσο ορθόδοξη καλή συνήθεια, όπως και τα ταξίδια στο εξωτερικό, τα οποία τα χαρακτηρίζει και ως παγίδα του διαβόλου, ειδικά σε χώρες που δεν έχουν ορθόδοξη παράδοση. Ενώ αντίθετα, σε όσους θεωρούν, όσους πηγαίνουν σε χώρες με ορθόδοξη παράδοση, θεωρεί ότι αυτό δεν θα πρέπει να το κάνουν, γιατί θα πρέπει να μείνουν στην Ελλάδα. Για τα ρεβεγιόν αναφέρει χαρακτηριστικά, γράφει χαρακτηριστικά, ότι αποτελούν βεβήλωση της μεγάλης γιορτής, γιατί γιορτάζουν όσοι κάνουν ρεβεγιόν Χριστούγεννα χωρίς τον Χριστό. Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να πούμε ότι συνηθίζεται στην Εκκλησία, στους κόλπους της Εκκλησίας, να υπάρχει ένα συντηρητισμό σε αυτό το θέμα. Και άλλοι Μητροπολίτες, όπως και ο Μητροπολίτης Πάτης Εστάθιος, εγκυκλίους που έδωσαν αυτές τις μέρες, κατακρίνει όλα τα ξενόφερτα έθιμα. Ενώ στο παρελθόν και ο μακαριστός ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είχε κατηγορήσει τους πιστούς, επειδή δίδονται σε επίδειξη πλούτου αυτές τις μέρες και σε χαρτοπεξία. Μάλιστα. Είναι μια ασυνήθιστη τακτική στους κόλπους της Εκκλησίας, αλλά η μειοψηφία μόνο εκφράζεται σε τόσο αυστηρούς τόνους. Οι περισσότεροι απλά αρκούνται στο να πούν κάποια πράγματα στην Εκκλησία και να ζητήσουν από τους πιστούς να εκκλησιαστούν. Ότι να σε ευχαριστήσουμε πολύ, χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα και σε σένα. Και επιστρέφουμε εμείς εδώ στο τραπέζι της εκπομπής για να θυμηθούμε το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων και να καλωσορίσουμε κοντά μας τον πατέρα Κωνσταντίνο Καραϊσαρίδη. Είναι λέκτορας θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Χρόνια σας πολλά, πατέρα Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ πολύ. Να ζητήσω να σχολιάσουμε μαζί τα όσα γράφει στο blog του και ο Μητροπολίτης Αιγιαλίας και Καλαβρή τον Αμβρόσιο. Τα ακούσατε κι εσείς, το ρεπορτάζ που μας έδωσε ο συνάδελφος ο Φώτης Ωνάκος. Είναι τώρα, πρέπει να είμαστε τόσο αυστηροί με όσους κάνουν ρεβεγιόν ή επιλέγουν να περάσουν τα Χριστούγεννα σε χώρες του εξωτερικού? Κοιτάξτε, όπως και άλλες φορές θα με έχετε ακούσει έτσι, να μιλάω στην τηλεόραση ή να συνομιλούμε μαζί, άνθρωπος μιας νοοτροπίας προβληματισμού. Και σε αυτή την περίπτωση θέλω να μπούμε σε ένα λίγο βαθύ προβληματισμό. Δεν θα ήθελα να απαντήσω μονολεκτικά αν αυστηρά τα λόγια αυτά ή αν πρέπει να δούμε πιο μαλακά κτλ. Θα ήθελα να μπούμε λίγο πιο βαθύτερα. Θα σας πω έτσι μια εικόνα στην αρχή, λίγο έτσι και λίγο αστεία. Φανταστείτε ότι έχουμε, όπως είναι ένα παιχνίδι, ένα κουτί, το ανοίγεις, μετά έχει ένα άλλο κουτί, ωραίο πελτίνο, άλλο, φτάνει στο τέλος και ένα κουτάκι είναι άδειο. Πώς θα αισθανθείς? Πολύ άσχημα, προφανώς, ότι κάποιος σε κοροϊδεύει. Τα Χριστούγεννα είναι μια εορτή, ένα πολύ βαθύ θεολογικό γεγονός. Κάτι έκανε ο Θεός και ένα πνευματικό γεγονός που ζητάει κάτι που πρέπει να κάνουμε εμείς. Το πνευματικό γεγονός. Όμως, με βάση τη γιορτή αυτή, στείνεται ένα σκηνικό. Έτσι, παίζεται ένα έργο που έχει αρκετό πολλές φορές εγωκεντρισμό, αλαζονία, υλικότητα, αισθησιασμό, εμπορευματοποίηση των ανθρώπινων συναισθημάτων,
στιγμή εκμετάλλευση μερικές φορές αυτών των συναισθημάτων, αυτή τη βαθιά ανάγκη των ανθρώπων να κάνουν μια ανάποδο, να ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Και έτσι, τι γίνεται, κρύβεται από αυτό το περιτύλιγμα ό,τι μπορεί να αυτό, είτε δικά μας έθιμα, είτε ξένα έθιμα, δεν είναι θέμα τα ξένα ή τα δικά μας, κρύβεται το πραγματικό νόημα. Πέρα Κωνσταντίνα, δεν μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Αν μπορούν να... Δηλαδή, έχοντας επίγνωση του τι σημαίνει στη θρησκεία μας η γιορτή των Χριστουγέννων, να γιορτάσουμε κιόλας, να ξεφύγουμε από την καθημερινότητά μας. Εγώ θα ήμουν σύμφωνος μαζί σας, εάν έχουμε μια ιεραρχία, να ζήσουμε το πνευματικό γεγονός της εορτής, να μην χαθεί από τον ορίζοντα η εορτή, να δούμε ποια πώς είναι. Πώς το ορίζεται αυτό, πολύ πώς απλά. Δηλαδή κάποιος ζει το πνευματικό νόημα της γιορτής. Θα το πω πολύ απλά. Η Χριστούγεννα σημαίνει ότι ο Χριστός ήρθε στη γη, δηλαδή ήρθε κοντά μας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι να κάνουμε εμείς την κίνηση, την ανάλογη, να τον πλησιάσουμε. Την κίνηση αυτή, την ανάλογη να τον πλησιάσουμε, την κάνουμε αν στραφούμε στον εαυτό μας και ψαχτούμε λίγο εσωτερικά και κάνουμε βήματα να προσεγγίσουμε τον Χριστό. Τότε έχουν σημασία και πολύ μεγάλη αξία και όλα τα άλλα που μπορούμε να κάνουμε, και η εκδρομή που θα πάμε και το φαγητό με τους φίλους μας και τα δώρα που θα κάνουμε μεταξύ μας, τότε έχουν μια βάση πραγματική. Πατάνε πάνω σε ένα στερεόδοξο. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Αν δούμε τη σκηνή της Φάτνης, έτσι, εκεί βλέπουμε τον Χριστό να είναι ένα νήπιο, δηλαδή ένα αδύναμο πλασματάκι μέσα σε μια Φάτνη με άχυρα, με να το ζεσταίνουν τα ζώα κτλ. Τόση απέριτη απλότητα έχει ο Χριστός που έρχεται στη γη. Άρα γι' αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει μας να κάνουμε το μικρό. Τι λέμε μερικές φορές όταν υποχωρούμε? Έκανα το μικρό. Δηλαδή δεν είμαι κορόιδο, κουτός, βλάκας, αλλά υποχώρησα έναντι του συντρόφου μου, έναντι των παιδιών μου. Εγώ θα σας πω τα παιδιά της εφηβείας. Έχουν μια κατάσταση λίγο ιδιαίτερη. Και μερικοί γονείς θέλουν να τα νικήσουν. Θέλουν να τα ξεπεράσουν. Θέλουν να τα ταπείνωσουν. Είναι λάθος αυτό. Αφού ο Θεός για να μας ελκύσει κοντά του έκανε τον μικρό. Μάλιστα. Τον ασήμαντο. Τον απαρατήρητο. Γιατί εμείς δηλαδή πρέπει να τα νικήσουμε, να υπερισχύσουμε, να τα να κατακτήσουμε. Να υποχωρούμε. Βέβαια. Δηλαδή να ένα μήνυμα χριστουγεννιάτικο, να κάνουμε το μικρό. Να κάνουμε την υποχώρηση. Να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα, να μπορέσει να μαλακώσει και η καρδιά του άλλου για να δούμε σε μια συνεννόηση. Μάλιστα. Αν το δούμε έτσι το γεγονός των Χριστουγέννων, τότε έχουν θέση όλα τα άλλα. Μάλιστα. Ό,τι ο άνθρωπος αναπαύεται, ό,τι μπορεί να κάνει για να, επειδή είναι και πνευματικός και υλικός ο άνθρωπος, να μπορεί να ζήσει ολοκληρωμένο. Πατέρα Κωνσταντίνε, σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ, που και στείλατε το μήνυμα το... Μου δώσατε την ευκαιρία αυτή των Χριστουγέννων, να μιλήσω μαζί σας. Της υποχώρησης δηλαδή. Και της αγάπης. Της υποχώρησης και της αγάπης σε μια εποχή μάλιστα που το εγώ είναι υπερμεγεθυμένο. Αυτό που έκανα ο Θεός. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια σας πολλά, καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά. Αλλάζουμε θέμα τώρα εμείς. Καλωσορίζουμε στο στούντιό μας τη Μουρούζη, την κλινική ψυχολόγο, την κυρία Θεοτοκά. Καλή σας μέρα, κυρία Θεοτοκά. Καλή σας μέρα. Και χρόνια πολλά και σε εσάς. Για να δούμε λίγο τι δείχνουν οι τάσεις της εποχής. Και ενώ κάποτε οι γυναίκες πάλευαν για να χτίσουν καριέρες, τώρα τι κάνουνε, στρέφονται ξανά στο επάγγελμα και βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα την οικογένεια και την ανατροφή των παιδιών. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό, είναι το κατεξοχήν εντός εισαγωγικών επάγγελμα, ο κατεξοχήν ρόλος για μια γυναίκα, για μια μητέρα. Ας μην ξεχνάμε ότι η πρώτη σχέση που κάνουμε στη ζωή μας σχέση με τη μητέρα. Και αυτή η σχέση αποτελεί μοντέλο για όλες τις επόμενες σημαντικές σχέσεις που κάνουμε, είτε είμαστε άντρες είτε είμαστε γυναίκες, και αυτή τη σχέση επαναλαμβάνουμε στις πολύ σημαντικές μας σχέσεις. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν η μητέρα απουσιάζει, ειδικά τα πρώτα χρόνια της ζωής, τα πρώτα δύο χρόνια που κυρίως είναι αυτό που λέμε ο δεσμός με τη μητέρα, αυτό μπορεί να έχει πάρα πολλές συνέπειες στον ψυχισμό του παιδιού. Όσο πιο νωρίς το παιδί βιώνει συναισθηματική αποστέρηση, απώλεια, αδιαφορία, γιατί η μητέρα είναι κουρασμένη, λείπει πάρα πολλές ώρες, τόσο πιο πολύ η ψυχική επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι μητέρες τα πρώτα χρόνια της ζωής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πολύ μαζί με το παιδί, να είναι διαθέσιμες, να ανταποκρίνονται στα μηνύματα που στέλνει το παιδί, να είναι ευαισθητοποιημένα στις ανάγκες του. Και όπως συχνά λέμε στις μητέρες, τα δύο πρώτα χρόνια οι γονείς πρέπει να τίθενται στις υπηρεσίες του παιδιού. Μετά τα δύο αρχίζουν και μπαίνουν τα όρια και το παιδί οριοθετείται. Μάλιστα. Έτσι.
Και επειδή πια το έχουν καταλάβει αυτό οι γυναίκες, ότι η μακρόχρονη απουσία από τη δουλειά κάνει κακό στην καριέρα, επιλέγουν να κρατούν επάγγελμα και να βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα το παιδί τους. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι μία μητέρα για να είναι ικανοποιημένη με τον εαυτό της και να προσφέρει στο παιδί όπως πρέπει, δεν θα πρέπει να ικανοποιήσει και κάποιες δικές της ανάγκες επαγγελματικές, φιλοδοξίας, καταξίωσης, ενδιαφερόντων. Αυτό έγκυται σε εκείνη που θα βάλει τις ισορροπίες και με ποιο μέτρο και με ποια προτεραιότητα θα χειριστεί την κάθε της επιλογή. Κυρία Θεοδωκά, σας ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Επίσης και σε εσάς. Καλά Χριστούγεννα. Γεια σας. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, θα γυρίσουμε.